Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ 3, γεια σας από τη Δράμα. Η 7η αγωνιστική στη Football League, το πρωτάθλημα που συνηθίσαμε να αποκαλούμε για χρόνια ως δεύτερη εθνική, ήταν εξ αρχής η αγωνιστική των ντέρμπι κορυφής. Χθες είδατε πως ο δεύτερος όφη φιλοξένησε την τρίτη Παναχαϊκή. Η τρίτη Παναχαϊκή με το σπουδαίο 1-2 προσπέρασε τον όφη, αυτή η δεύτερη. Σήμερα η δεύτερη πράξη της αγωνιστικής φέρνει αντιμέτωπους την τέταρτη Δόξα Δράμας και τον πρωτοπόρο Άρη. Μια εικόνα γηπέδου που παραπέμπει σε άλλες δεκαετίες και δεν είναι υπερβολή να πει κανείς πως θα τη ζήλευαν και η πλειοψηφία των γηπέδων της Super League ακόμη, με περίπου 6.000 θεατές στο γήπεδο της Δράμας, εκ των οποίων ένα μεγάλο ποσοστό, ίσως και πάνω από 1.000, να είναι εκδρομής από τη Θεσσαλονίκη με τα κυτρινό-μαύρα για λογαριασμό του Άρη. Πάμε. Στη Δράμα, ποδοσφαιριστές και διαιτητές περνούν σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο για την έναρξη του αγώνα. Ασφαλώς το παιχνίδι δεσπόζει στο πρόγραμμα της αγωνιστικής, για να μην πω πως είναι από τα πιο εμπορικά ζευγάρια όλου του πρωταθλήματος. Η Δόξα, η ομάδα της Δράμας που θα παραταχθεί με τους 6-11. Μένκα κάτω από τα δοκάρια. Σπυρόπουλος δεξιά, Πεταβράκης αριστερά. Γκότοβος και Δημητρόφσκι δύο κεντρική αμυντική. Ριζογιάννης και Γουνδουλάκης η κεντρική μέση. Μπαϊκαρά, Κάσες και Ματσούκας από δεξιά προς τα αριστερά. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Μαρκόπουλος. Οι επιλογές του Άγγελου Δικόζη που έχει στον πάγκο του Βούρα, Όστοιτς, Βιτλή, Ντατίδη, Μαχέρα, Νατσιόπουλο και Πετρόπουλο. Τον υψηλό σωμοφόρ του οποίου η συμμετοχή στην ενδεκάδα μέχρι τελευταία στιγμή πεζόταν. Για τον Άρη, ο οποίος δεν έχει χάσει ούτε πόντο στα 6 πρώτα παιχνίδια, με 18 είναι ο πρωτοπόρος. Κατημύρης τερματοφύλακας, στα δεξιά ο Μπούρμπο, στα αριστερά ο Βαλεριάνος, Ούγκο Σόουζα και Δελιζήσης, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ιντζόγλου και Μουμίνη, ανασταλτική μέση, Κάσος, Πασάς και Μπαργκάν πίσω από τον Διαμαντόπουλο που είναι στην κορυφή της επίθεσης. Οι επιλογές του προπονητή, του Δημήτρη Ισπανού, με Αναγνωστόπουλο, Μαραγκό, Τσουμάνι, Παυλίδη, Πλατέλα, Ντούνι και Καπνίδη, τον Ματσούκα ελαφρώς απρόσεχτα. Δημητρόφσκι με το κεφάλι, Ριζογιάννης, ένα μικρό μπέρδεμα εκεί, η καραμπόλα ευνοεί τους παίχτες του Άρη που έχουν την ευκαιρία. Δεν μπορούν να την αξιοποιήσουν όμως. Καλά πήγε μακριά από τον Διαμαντόπουλο. Έλεγα και πριν πως είναι ένα στοιχείο του αγώνα ο δυνατός άνεμος. Ίσο τον Βαλεριάνο στην εκτέλεση. Από τον Ιντζόγλου για τον Μπαρκάν, ο οποίος γενικά έχει καλά πόδια, αλλά εδώ ούτε τον χώρο είχε για να δοκιμάσει ένα αξιόλογο σουτ, ούτε τον χρόνο. Μια καλή συνεργασία τώρα. Η μπάλα θα περάσει στα αριστερά για τον Μπαϊκαρά. Γέμισμα εκεί όπου υπάρχει ο Μαρκόπουλος, θα μπορούσε να γίνει απειλητικός. Μαρκόπουλος για τον Κάσες, ο Ισπανός ελύσεται ανάμεσα από τρεις. Προσπάθησε να περάσει τον Ματσούκα. Σπυρόπουλος και πάλι για τον Ματσούκα, η μπάλα πέρασε. Καλή σέντρα σου, το κατημύρισε ετοιμότητα. Σε πρώτη φάση μπάλα βγήκε η σέντρα του Μπούρμπο και ο Διαμαντόπουλος δεν μπορεί, ο Σπυρόπουλος παραχωρεί με υπερένταση το κόρνερ. Μονομαχίες χωρίς φάουλ, πέρασμα για τον Διαμαντόπουλο, υπόδειξη offside, δεν μετράει οτιδήποτε στο εξής. Έχει καταλογιστεί ήδη το offside που προκαλεί κάποιες διαμαρτυρίες τώρα για τους δραμινούς, αλλά ας δούμε καλύτερα την τελική φάση, είναι πολύ πολύ ωριακό. Μια έτσι κι αλλιώς δύσκολη φάση για τον βοήθο. Πρώην μέσος του Πανιωνίου. Βγαίνει ο Κατημύρης, όχι πολύ καλά, η μπάλα δεν απομακρύνεται, τώρα τελειώνει η φάση. Φάουλ υπέρ του Άρη. Δεν βγήκε με σιγουριά πάντως ο Κατημύρης. Το μαρκάρισμα του Μαρκόπουλου. Γουνδουλάκης από μια καραμπόλα θα ευνοηθεί, η μπάλα φτάνει στον Κάσες, δυνατό σουτ, καραμπόλα, 1-0. Χρειάζεται μερικές φορές και ένα όρατο χέρι. Αυτό που στο σουτ του Κάσες οδήγησε την μπάλα να χτυπήσει σε πόδι Αριανού και να καταλήξει στα δίχτυα του Κατημύρη. Η Δόξα ανοίγει το σκορ λίγο πριν το ημίωρο με τον Ισπανό της, τον Χωσέ Κάσες, τον οποίο ασφαλώς θα πιστωθεί το γκολ με τη βοήθεια ασφαλώς και της τύχης. Προβάδισμα για την ομάδα της Δράμας απέναντι στον Άρη.
Κοιτάξτε, η μπάλα υψώνεται. Με τον Γουνδουλάκη. Αν στον Κάσε στο σούτ εκεί όπου κοντράρει. Στον αμυντικό του Άρη. Άλλη μια φορά το γκολ με το οποίο η Δόξα ανοίγει το σκορ. Βγήκε η άμυνα από τους Δραμινούς. Και όχι μόνο, έχουν και την προοπτική να βγάλουν και κόντρα επίθεση. Με τρεις ποδοσφαιριστές έναντι δύο του Άρη. Κρατά ο Μαρκόπουλος. Θα δοκιμάσει μόνος το σούτ, άλλη μια καραμπόλα. Ποιον θα ευνοήσει, τον Καντιμίρη. Έβγαλαν οι παίχτες της Δόξας. Κακός υπολογισμός από τον Δελιζήση και εδώ υπάρχει χώρος για κόντρα επίθεση. Ο Μαρκόπουλος δεν μπορεί ανάμεσα σε τρεις. Του Ισπανού μέσος τώρα στο πρωτάθλημα. Ματσούκας θα διατηρήσει τον έλεγχο, θα βρει το Σπυρόπουλο. Πολύ ορμητική η Δραμινή μετά τον γκολ. Με ρίσκο έβαλε το στήθος εκεί και άφησε την μπάλα στον τερματοφύλακα του Ομπούρ. Επιλογές του Ισπανού. Πολύ συνηθισμένες. Καλή παλιά τώρα. Τρέχει να προλάβει να μπει στη φάση. Ο Κάσος δεν θα μπορέσει όμως. Ήταν Μουντουλάκης. Μια καινούργια ιδέα. Άφησε στον Ριζογιάννη που ετοιμάζεται για τη σέντρα. Δεν είναι καθόλου κακή. Έγλειψε την μπάλα ο Ματσούκας με το κεφάλι. Πολύ καθαρή ευκαιρία για τη Δόξα. Αγγίζει εδώ το 2-0. Καλοζυγισμένη σέντρα του Ριζογιάννη. Ίσα που αγγίζει την μπάλα ο Ματσούκας. Αλλά για μερικά εκατοστά. Στα αριστερά τώρα είναι ο Κάσες. Άλλη μια εξαιρετική προσπάθεια του Ισπανού. Δοκιμάζει την ετοιμότητα του Κατημύρη. Αλλή ο Βαργκάν στο δεύτερο δοκάρι. Ο Δελιζήσης δεν μπορεί να προλάβει. Κερδίζει μάλιστα και το φάουλο Μένκα. Μένκα να επιστρέψει στο 100%. Το χτύπημα άλλωστε ήταν στο κεφάλι από τον απλωμένο αγώνα του Δελιζήση. Τέλας. Καραμπόλες ευνοούν τον Ιντζόγλου που γεμίζει ωραία εκεί όπου ο Διαμαντόπουλος έχασε τον έλεγχο. Υπήρχε όμως έτσι κι αλλιώς υπόδειξη για offside. Ό,τι και αν συνέβαινε. Ό,τι και αν κατάφερνε ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος θα ήταν ως μη γενόμενο. Εδώ το replay είναι καθαρό γιατί μας βοηθά η θέση της κάμερας. Είναι εκτεθειμένος. Να ξαναπώ γιατί πραγματικά αυτό το πρόβλημα ήταν από τα ασυνήθιστα. Πως δεν μπόρεσε να φτάσει στους δέκτες σας η στιγμή του 1-1 από τη δημιουργία του Μπαργκάν και το κοντινό πλασέ του Διαμαντόπουλου λόγω των διαδοχικών πτώσεων στην τάση του ρεύματος εδώ στη Δράμα. Θα τρέξει και ο ρέφερι, ο Βαγγέλης Γρατσάνης, να ζητήσει την αποχώρηση του προπονητή της Δόξας. Για να σεντράρει. Καλή σέντρα του στο δεύτερο δοκάρι Διαμαντόπουλος για την κεφαλιά πάσα. Κακή απομάκρυνση Μουμίν για τον Παυλίδη. Η μπάλα θα περάσει out. Και ήδη κάνει αρκετά καλή σεζόν. Μετράει 4 γκολ. Και τρέχει τώρα για να περάσει εκεί όπου ο Παυλίδης δίνει προβάδισμα στον Άρη. 1-2. Όπως ακριβώς τα τρίκαλα και το δεύτερο γκολ του Μπάμπη Παυλίδη είναι εντυπωσιακό. Κατέβασε εξαιρετικά την μπάλα και εκτέλεσε τον Μένκα. Ο Άρης ανατρέπει το σκηνικό στο 77. Κάνει το 1-0, 1-2. Ολοκληρωτική ανατροπή. Ο σκόρερ εδώ που κάποια στιγμή θα πάει και από τον διευθυντή να δεχτεί την κάρτα καθώς έβγαλε τη φανέλα του. Αλλά αυτό είναι δευτερεύον στην παρούσα φάση. Το βασικό είναι πως με εντυπωσιακή εκτέλεση νικά τον Ορέστη Μένκα και διαμορφώνει το Δόξα Άρης 1-2. Άλλη μια φορά
Υπέροχη παλιά από τον σκόρερ του 1, τον Γιαμαντόπουλο. Ο Παυλίδης κινείται εξαιρετικά και τελειώνει τη φάση ακόμη καλύτερα. Είναι το δεύτερο του γκολ. Σε ένα μάτς πολύ πολύ περιπετειώδες. Ξαναλέω, με την σοβαρή παράληψη αλλά ανώτερη δύναμη. Τόση τη στάση του ρεύματος που δεν μας επέτρεψε να δούμε πώς ο Διαμαντόπουλος πέτυχε τον γκολ της σοφάρισης για τον Άρη. Πριν έλθει το 1-2 από τον Παυλίδη. Το σκηνικό έχει μεταφερθεί στην αιστεία του Καντιμίρη. Κεφαλιά από τον Πετρόπουλο, δεν φαίνεται να ανησυχεί τον goalkeeper του Άρη και έτσι είναι. Μπούρμπος με το κεφάλι, η μπάλα φτάνει εκεί που υπάρχουν δύο δραμηνοί. Ο Μαχαίρας δοκίμασε το σούτ πολύ ψηλά. Δύναμη από το πλάγι ο Σπυρόπουλος και μια κροτίδα εκεί που έπεσε δίπλα στον βοηθό. Η ανοησία είναι ανίκητη. Βγήκε, δεν θα υπάρξει συνέχεια. Τελευταίο σφυρίγμα από τον διαιτητή Γρατσάνη. Μεγάλο διπλό του Άρη στη Δράμα με ανατροπή. Το 1-0 από τον γκολ του Κάσε στα πρώτα 45 λεπτά έγινε 1-2. Ο Διαμαντόπουλος σοφάρισε και ο Παυλίδης, όπως ακριβώς στα Τρίκαλα, πέτυχε το τελικό 1-2. Ο Γιώργος Τεργιάδης έχει ρεπορτάζ, όμως πάμε σε αυτόν. Άγγελε, η Δόξα δεν μπόρεσε να βάλει φρένο στην ανωδική πορεία του Άρη σήμερα. Δεν μπόρεσε, δυστυχώς στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν αποβλήθηκε ο Μπούρμπος. Είναι η φάση του αγώνα, νομίζω. Αυτό, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Από τον Άγγελο Δικόζη, ευθύς αμέσως σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πίσω στη Δράμα και ευθύς αμέσως τον Γιώργο Στεργιάδη που έχει κοντά του τον προπονητή του Άρη, τον Δημήτρη Σπανό. Απλά θα πω 7 στα 7 συγχαρητήρια. Ένα σχόλιο για το παιχνίδι αυτό που νομίζω ήταν το κυριότερο σκαλί για την άνοδο του Άρη στην Α' Εθνική. Εντάξει, να έχει 7 μάτς να τελειώσει το πρωτάθλημα, ίσως να το συζητούσαμε. Αλλά νομίζω τώρα είναι νωρίς να λέμε τέτοια πράγματα. Παρόλο την νίκη, είχαμε μελανά σημεία στην αποδοσή μας και θα πρέπει αυτά να τα κοιτάξουμε να δουλέψουμε. Έγινε άλλη μια ανατροπή, κάτι που το έχουμε πει επανειλημμένως δεν μας αρέσει. Όμως τελικά το αποτέλεσμα κρίνει πάρα πολλά από σήμερα. Ήταν ένα ντέρμπι από παλιά, ένα ντέρμπι Super League πιστεύω, με τρομερό κόσμο και τον ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για την παράσταση. Εσείς ήσασταν πάρα πολύ ήρεμος στον πάγκο. Αυτό σημαίνει κάτι, ότι έχετε μια ασφάλεια, έχετε μια σιγουριά στην ομάδα. Μου την παρέχει η διοίκηση, μου την παρέχει ο διευθυντής, οι παίκτες μου και ο κόσμος και η ιστορία του Άρη. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αυτά από τον προποντή των νικητών, τον Δημήτρη Σπανό. Ο Άρης δεν σταμάτησε ούτε στη Δράμα, πέτυχε το 7 στα 7. Από όσα περιέγραψε νωρίτερα και ο τεχνικός των Κιτρινών, πραγματικά ήταν μια πολύ όμορφη εικόνα. Δυστυχώς, μελανό σημείο, χωρίς την ευθύνη πάντως. Ήταν κάτι που ήρθε άνωθεν. Η απώλεια ως εικόνα φυσικά, του δεύτερου γκολ της αναμέτρησης, του 1-1, από την πτώση της τάσης του ρεύματος στην πιο ακατάλληλη στιγμή, ακριβώς όταν ο Διαμαντόπουλος πετύχαινε το 1-1. Αυτό δυστυχώς δεν μπόρεσε να φτάσει στις οθόνες σας. Αλλά το γκολ του Παυλίδη σε κάθε περίπτωση φέρνει τον Άρη στους 21 βαθμούς. Η Δόξα μένει χαμηλά στους 13 με τη δεύτερη ήττα της στο φετινό πρωτάθλημα.